που υπάρχουν και διαμοιράζονται στους επιστήμονες και τελικά κέρδισαν και ένα βραβείο από την NASA. Τους έχουμε εδώ στο στούντιο. Να τους καλωσορίσουμε. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Ακούει κανείς επιστήμονας διαστήματος και τα λοιπά και περιμένει κανένα 50, κανένα 60. Πόσο χρόνο είστε, ρε παιδιά? 24. Και εσύ? Και οι δύο. Και οι δύο 24, ναι. Κωνσταντίνος Αριστοδήμου, Aerospace Engineer. Ναι. Και Γιώργος Ευαγγέλου, επιστήμονας ρομποτικής. Ακριβώς, ναι. Πώς προέκυψε όλο αυτό, για εξηγήστε μας. Κοιτάξτε, είχαμε βρει το διαγωνισμό της NASA διαδικτυακά και είπαμε ότι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες μας και τα skills μας, να δούμε αν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα τέλος πάντων. Είπαμε τούτο το πρόβλημα με, με την ψηφιοποίηση και το visualization των δεδομένων της NASA. Και είπαμε ότι ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Έτσι έκαναμε, καταφέραμε και κερδίσαμε και να είμαστε τώρα εδώ. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο πώς δουλεύει όλο αυτό? Γιατί δεν πήγατε στο φεγγάρι προφανώς να κάνετε σεισμική μέτρηση? Δυστυχώς δεν είχαμε το ταξίδι στο φεγγάρι. Ναι. Βασικά, το τι έγινε στο διαγωνισμό της NASA, υπήρχαν δεδομένα που ήταν μέσα στους φακέλους της NASA. Και το challenge που είχε η NASA ήταν να πιάσουμε τα δεδομένα και να τα κάνουμε πιο προσβάσιμα σε επιστήμονες στην επιστημονική κοινότητα. Εμείς ό,τι έκαναμε, πιάσαμε τα δεδομένα και βάλαμε τα σε τούτο το χάρτη του φεγγαριού που φαίνεται. Είναι αυτό που δείχνουμε τώρα στις οθόνες μας. Ναι, στο κέντρο. Και βάλαμε τα πάνω σε έναν τρισδιάστατο χάρτη του φεγγαριού, στον οποίο μπορείς να δεις όλα τα δεδομένα. Για δείξτε μας λίγο πώς δουλεύει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, έτσι. Είναι προσβάσιμο σε όλους, δεν είναι κάτι... Ναι, ο καθένας να το δει. Γιώργο, θες να μας δείξεις? Ναι, ναι. Οπότε έχουμε ένα 3D representation του φεγγαριού και μπορούμε να δούμε που έχουμε τους σεισμογράφους με τις αποστολές του Απόλλω, όπως μπορούμε να δούμε δαμέ. Αυτά είναι οι σεισμογράφοι, τοποθετήθηκαν κανονικά από αποστολές στη Σελήνη, έτσι, τις 7, πόσες έχουν γίνει, 7 νομίζω. Ναι, ήταν η δεκαετία του 70, όταν έγιναν οι αποστολές στη Σελήνη. Οι αστροναύτες έπιασαν σεισμογράφους και βάλαν τους στη Σελήνη. Και εντζήνα τα δεδομένα που εμείς έβαλαμε στο... Αυτοί οι σεισμογράφοι στέλνουν ακόμα δεδομένα ή ό,τι κατέγραψαν. Από ό,τι θυμούμε πρέπει να τελειώσαν, αλλά έχουμε τους εδώ. Ωραία, εν πάση περιπτώσει. Ναι, είχαν σταματήσει. Για πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό. Για δείξτε μας μερικούς σεισμούς. Να σας δείξουμε σεισμούς. Δαμέ, βλέπουμε βασικά στα αριστερά υπάρχει ένα πάνελ, ναι, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε μέρα του χρόνου θέλουμε. Ας πούμε 18 του Ιούνιου του 72, έβαλα τώρα. Και μπορώ να βάλω shown data. Όταν πατώ το shown data, βλέπω πόσες αποστολές έχουν. Ας πούμε το 11 ή το Apollo 11 και 17 δεν έχουμε, αλλά έχουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Όταν πατήσω έναν σεισμογράφο, πάτησα το 15 τώρα νομίζω, βλέπουμε όλα τα δεδομένα. Τούτο είναι το ένα το part. Το άλλο το part είναι το Nakamura που φαίνεται αριστερά από το timeline. Στο οποίο ο Nakamura είναι ένας Ιαπωνας επιστήμονας που έπιασε τούτα όλα τα δεδομένα που έχουμε στα αριστερά, όχι τα δικά μας, είχε πιάσει τότε. Ναι. Και έκαμε την ανάλυση του για να βγάλει ακριβώς τι σεισμούς είχε και με τι Richter. Τα οποία πιάσαμε τα δεδομένα του Nakamura όπως είναι και βάλαμε τα, ας πούμε, ένας σεισμός που ήταν πολλά δυνατός. Φαίνεται με πιο μεγάλα ripples. Είναι αυτά τα κίτρινα που βλέπουμε, τα κύματα τα οποία βλέπουμε. Είναι αναπαράσταση αυτή. Ναι, έτσι, τα κίτρινα. Ανάλογα με το ποιους σεισμούς επάτησα, ναι, εντύνωσε τους σεισμούς που βλέπουμε. Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά διερωτάται κανείς. Τι τα σκαλίζουμε, βελτιώνουν καλύτερα τη ζωή μας? Θα γίνει κάτι καλύτερο για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, αν βαράει σεισμούς στη Σελήνη? Κοιτάξτε, με την έρευνα που γίνεται σε οργανισμούς όπως την NASA, επωφελούμαστε και στη Γη. Δηλαδή, μαθαίνοντας για το πώς η Σελήνη είναι ένας ζωντανός πλανήτης, η Μη, μπορούμε να βγάλουμε και περισσότερα συμπεράσματα για τη Γη. Ναι. Οπότε, ενδεχομένως να μπορούμε να προβλέψουμε ακόμα καλύτερα σεισμούς στη Γη ή περαιτέρω δραστηριότητες.
Και γενικά με την έρευνα που γίνεται σε οργανισμούς όπως την NASA, επωφελούμαστε με προϊόντα που βγαίνουν πιο μετά στην αγορά. Ή γενικά αρκετή είναι έρευνα η οποία όντως έχει αρκετό impact και σε εμάς δάμε στη γη. Ναι. Και να προσθέσω ότι μπορούμε κιόλας, ήταν πολλά σημαντικό να μπουν οι σεισμογράφοι στο φεγγάρι τη δεκαετία του 70 για να δούμε αν υπάρχει, αν οι σελήνες ζωντανοί, διότι το 70 δεν ήξεραμε η σελήνη πώς είναι και τι σημαίνει ζωντανό ένα αστέρι. Όχι αστέρι, ένα ζωριφόρος. Ζωντανός όταν ακόμα έχει ενέργεια μέσα του, έχει λάβα. Και όταν επίαμε, έβαλαμε τους σεισμογράφους για να δούμε αν έχει κινητικότητα μέσα, ναι, που είναι λάβα μέσα. Και ανακαλύψαμε ότι υπάρχει, διότι έχουμε σεισμούς, άρα έχει λάβα μέσα το φεγγάρι, που το οποίο μπορείς να προσδιορίσεις την ηλικία του φεγγαριού και μετά την ηλικία και της γης. Μάλιστα. Και να εξάγεις και πολύ χρήσιμα δεδομένα και για τον πλανήτη και για το σύστημα γενικά. Τώρα, εσείς πήγατε ως μεμονωμένοι, ως ομάδα δική σας, δεν εκπροσωπείτε κάποιον οργανισμό. Πήγαμε ως ομάδα δική μας, αλλά τη οργάνωση που η οργάνωση του event έγινε με τον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος. Μάλιστα. Πολύ καλά. Τα επόμενα βήματα, τα δικά σας, τα προσωπικά. Προσωπικά. Ναι. Εγώ σπουδάζω ακόμα στην Ελβετία, οπότε περιμένω να τελειώσω το πτυχίο μου και μετά να εργαστούμε σε τομείς ρομποτικής στο εξωτερικό. Ναι. Εγώ τέλειωσα τις σπουδές μου από την Ολλανδία πριν 2 χρόνια και τώρα εργάζομαι στον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος. Παιδιά, καλή επιτυχία. Πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνατε και πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Νομίζω ότι έχουμε μυαλά να τα κρατήσουμε στην Κύπρο και όχι να πηγαίνουν έξω και να δίνουν την παραγωγή τους, έτσι δεν είναι? Έχουμε. Ναι. Εννοείται. Και με τούτο το έργο μας θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρο σε περισσότερους νέους να ασχοληθούν και να κάνουν πράγματα, γιατί νομίζω πραγματικά έχουμε τον κόσμο που μπορεί να κάνει πράγματα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και εδώ θα είμαστε για να παρουσιάζουμε όλα τα επιτεύγματα. Καλό, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία αυτά όλα, δείχνουν και το